Θα σας κουράσω λιγότερο, αν κατορθώσω να αποσπάσω το ενδιαφέρον και την προσοχή σας. Και σε αυτή την προσπάθεια εισέρχομαι. Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει μία σημαντική γιορτή, την αναστήλωση των εικόνων. Είναι ένα πανηγύρι της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτό όμως, γιατί ενδιαφέρει εμάς προσωπικά τη δική μας ύπαρξη, πού την αγγίζει, τι της προσφέρει, πού την ανατάσσει. Σε αυτό θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σήμερα. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο γιατί θέλησε. Ο κόσμος δημιουργήθηκε από την θέληση του Θεού, όχι από τον νόμο ή από την σκέψη, γιατί τότε θα ήταν κατ' ανάγκη δημιουργημένος, ανελεύθερα δημιουργημένος. Η θέληση σημαίνει ότι ο Θεός ήθελε ελεύθερα να δημιουργήσει τον άνθρωπο. Προσέξτε το συλλογισμό, γιατί είναι σημαντικός. Είναι έργο θελήσεως η δημιουργία. Γι' αυτό και έχουμε μία θεία σύνοδο. Και είπε ο Θεός, λύσομαι έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημετέρα και καθομοίωση. Η Αγία Τριάδα λέει, ποιήσομαι, κατ' εικόνα η μετέρα. Τι σημαίνει κατ' εικόνα? Κατά τη δική μας μορφή, όχι βέβαια. Σε αυτή την περίπτωση, ο Θεός σήμερα θα είχε 8,5 δισεκατομμύρια περίπου μορφές, όσα και οι άνθρωποι. Εικόνα σημαίνει ένα προσωπικό όν. Ένα προσωπικό όν που δημιουργήθηκε ελεύθερα από την θέληση. Επομένως, σε αυτό το όν που δημιουργείται από την θέληση, δίδεται η θέληση να είναι ελεύθερο, αυτεξούσιο. Δημιουργείται από την ελευθερία για να είναι ελεύθερο. Τόσο ελεύθερο που μπορεί η ανθρώπινη ελευθερία να περιορίζει την Θεία Παντοδυναμία. Δηλαδή, να μπορεί να λέει όχι στο Δημιουργό του. Πώς δίδει ο Θεός όμως ένα τέτοιο δικαίωμα που θα μπορεί να αποδομήσει το δημιούργημα, όλη τη δημιουργία? Εάν δεν έδινε αυτό το δικαίωμα, τότε κατά ανάγκη θα είχε δημιουργήσει, αλλά δεν θα είχε δημιουργήσει επίσης με αγάπη. Και η αγάπη του Θεού δεν έχει όρια. Ο Θεός διακινδυνεύει την παντοδυναμία του, δημιουργώντας τον άνθρωπο, γιατί δημιουργεί κάτι άλλο, τελείως διαφορετικό από αυτό. Και του δίνει τη δυνατότητα να πει όχι στον Θεό, να αρνηθεί το κτίσμα, το δημιούργημα, τον δημιουργό. Η δημιουργία επομένως είναι έργο μίας θελήσεως του Θεού, αλλά χρειάζονται δύο θελήσεις, του Θεού και του ανθρώπου, για να θεωθεί ο άνθρωπος. Το κατ' εικόνα
αποτέλεσμα μίας θελήσεως του Θεού. Αλλά χρειάζονται δύο θελήσεις, του Θεού και του ανθρώπου, για να φτάσουμε στο καθομοίωση. Το πρώτο σκέλος, επομένως, της σημερινής εορτής που μας αφορά, έχει σχέση με το υπαρξιακό μας γεγονός, ότι προερχόμαστε από την αγάπη του Θεού, αλλά δημιουργούμαστε από την θέλησή Του να θέλουμε ή να μην θέλουμε το Θεό. Και το δεύτερο που μας αφορά είναι ότι αποδεχόμεθα και πιστεύουμε στην ενσάρκωση του Χριστού, ότι ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, προσέλαβε αυτό που εμείς αποτύχαμε από το κατοικόνα να οδηγήσουμε στην καθομοίωση. Αυτός που προτέθη σε όλα, όχι ο πρώτος, ο δεύτερος Αδάμ, ή ο πρώτος Αδάμ, ο έσχατος Αδάμ, αυτός που αιώνια ήθελε να δημιουργήσει τον κόσμο και που η αρχή των όντων, οι λόγοι των όντων υπάρχουν μέσα στον Χριστό αιώνια. Αυτός ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Ιησούς Χριστός, ο μονογενής Υιός του Πατρός, που συνευδοκεί μαζί με το Άγιο Πνεύμα στη δημιουργία του ανθρώπου, συνευδοκεί στη θέληση του Πατρός. Αυτό αναλαμβάνει τη δημιουργία, αλλά τελειώνει, τελειεί την δημιουργία. Επίσης, ο προεγνός το αρνείον, το προεγνωσμένον από καταβολής κόσμου. Ο κόσμος δημιουργήθηκε για να σαρκωθεί ο Θεός, για να τελειώσει ο Θεός αυτό που το κτίσμα μόνο του δεν θα μπορούσε να καταφέρει. Και παίρνει την ανθρώπινη φύση, την ενώνει ασύγητα, διέρετα και άδρετα στο ένα του πρόσωπο του Θείου. Ο έσχατος Αδάμ είναι ο Χριστός, που προσλαμβάνει εμάς. Εμάς που μας προσφέρει τους καρπούς του δέντρου της γνώσης των εσχάτων. Λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας ότι ο Χριστός με τη σάρκωσή Του μας έδωσε τώρα πλέον την γνώση των ίστατων πεπρωμένων του κόσμου. Γνωρίζουμε ποιοι είμαστε εν Χριστώ και πού πορευόμεθα εν Χριστώ. Αυτή τη γιορτή κομίζει η Εκκλησία σήμερα, την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης της Αραγωστής. Μας προετοιμάζει δηλαδή μέσα στην προοπτική των εσχάτων της Αναστάσεως, που ανοίγει την Βασιλεία και μας καλεί το κατοικόνα, την ελευθερία μας, να την απελευθερώσουμε από κάθε υποταγή και περιορισμό στον φόβο, μιας πίστης που στηρίζεται στον φόβο, που περιορίζεται στις φυσικές ανάγκες και λειτουργίες, που υποτάσσεται στις φυσικές επιθυμίες ή που διαστρέφεται μέσα από επιθυμίες που μειώνουν το έλογο, μέσα στα
στενά όρια της φυσικής, φυσιοκρατικής λειτουργίας. Δεν του δίνουν την προοπτική της αιωνιότητος. Το υποτάσσουν δηλαδή σε έναν ζωώδη ευτυχισμό. Τον οδηγούν σε έναν άλογο ευτυχισμό. Η Εκκλησία τιμά τις εικόνες, γιατί τιμά τον άνθρωπο. Η Εκκλησία προσκυνά τον Θεό και τιμά τους Αγίους, γιατί οι Άγιοι απέδειξαν ελεύθερα ότι αγάπησαν εκείνον επειδή ήθελαν. Και οι μάρτυρες μαρτύρησαν για εκείνον επειδή ήθελαν. Θα τελειώσω με ένα λόγιο του Χριστού που μας το διασώζει ο Άγιος Δίδυμος ο Τυφλός. Ο Άγιος Ιερόνυμος λέει γι' αυτόν είναι ο Δίδυμος ο Βλέπων. Ένα λόγιο του Χριστού που δεν αναφέρεται στα Ευαγγέλια και που η παράδοση της Εκκλησίας τον διασώζει. Και δεν έχει λόγο να αρνηθεί την αυθεντικότητα. Τι λέει αυτό το λόγιο? Μετά τον Θεό, να πιστεύεις και να αγαπάς ως Θεό τον κάθε άνθρωπο. Μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό. Μετά τον Θεό λόγησε τον αδελφό ως Θεό, τον κάθε αδελφό, τον κάθε άνθρωπο ως Θεό. Την εικόνα δηλαδή ο Θεός δημιούργησε και τον αγώνα για το καθομοίωση του καθενός, τον οποίο μόνο ο Θεός γνωρίζει, οφείλει ο καθένας να το σέβεται και να το τιμά ως Θεό, μετά τον Θεό. Αυτή είναι η σημασία της εορτής. Και εξαιτίας αυτής της σημασίας μας αφορά προσωπικά τον καθένα και όλους ως εκκλησιαστική κοινότητα. Χρόνια πολλά.